Και να είμαστε λοιπόν μία ανάσα πριν το μεγάλο τέλος. Όλα τα κομμάτια του puzzle μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους και τα πιόνια είναι έτοιμα για την τελευταία κίνηση. Ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο είναι έτοιμοι να βάλουν σε εφαρμογή το σχέδιο που θα στείλει τους μνηστήρες πίσω από εκεί που ήρθαν. Ενώ είναι ώρα νομίζω να μιλήσουν επιτέλους πιο ενεργά και πιο δυνατά οι μεγάλες δυνάμεις. Φίλες και φίλοι της μυθολογίας, του Project The Mythologist και δικοί μου φίλοι τολμώ να πω, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του επικού podcast. Του podcast που μέσα από την Οδύσσια του Ομήρου ταξιδεύουμε μαζί με τον Οδυσσέα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην πατρίδα του, στην Ιθάκη και τον συνοδεύουμε σε επικίνδυνες θάλασσες και ακτές. Όπως θα καταλάβατε και από την εισαγωγή, βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από το τέλος και όλα κρέμονται πλέον από μία κλωστή. Πριν όμως δούμε με λεπτομέρεια το τι συμβαίνει στις επόμενες ραψοδίες, πρέπει να καλωσορίσω στην παρέα του Patreon τα νέα μας μέλη. Φεουλίνη, George, Τσιάπας, Βαρνάβα, Χριστίνα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας στο Patreon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έμπρακτη υποστήριξή σας και σας περιμένω μετά το τέλος του σημερινού επεισοδίου στο Patreon για να αναλύσουμε τα όσα θα ακούσετε εδώ. Και τι θα ακούσετε? Πάμε γρήγορα να δούμε τις κινήσεις του πρωταγωνιστή μας στην προσπάθειά του να πάρει πίσω αυτά που του ανήκουν. Στην αρχή της ραψοδίας Σίγμα βρισκόμαστε έξω από το παλάτι στο κατώφλι, εκεί όπου ο Οδυσσέας, σας θυμίζω ότι είναι μεταμορφωμένος σε ζητιάνο, δέχεται ακόμα τις περιφρονήσεις των μνηστήρων. Κοιτάξτε όμως που τελικά του έμελε να έχει ανταγωνισμό μέχρι και σε αυτό το επάγγελμα. Ένας άλλος ζητιάνος, ο Ήρος, έχει πρόβλημα με τον Οδυσσέα. Όχι με το ότι ζητιανεύει γενικά, αλλά με το ότι ζητιανεύει εκεί. Θέλει να του πάρει τη θέση και που να ξέρε σε ποιον μιλούσε στην πραγματικότητα. Ο Οδυσσέας του λέει ότι υπάρχει στην πραγματικότητα χώρος και για τους δύο. Όμως ο Ήρος δεν ακούει κουβέντα. Η ένταση αυξάνεται, οι προσβολές συνεχίζονται και λίγο έλειψε να πιαστούν οι δυο τους στα χέρια. Τότε ένας από τους μνηστήρες, ο Αντίνοος, προτείνει οι δύο ζητιάνοι να διαγωνιστούν μεταξύ τους, να μονομαχήσουν, να παίξουν ξύλο, με τον νικητή να απολαμβάνει την αποκλειστικότητα της ζητιανιάς στο παλάτι και μάλιστα να μπορεί να απολαύσει ένα μερίδιο από αυτά που τρώγαν οι ίδιοι μνηστήρες. Και όντως, πιάνονται στα χέρια, και ο Οδυσσέας, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά ηλικιωμένος, έχει ακόμα πολύ μεγάλη δύναμη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, εμφανίζεται και η Αθηνά με τον τρόπο της και δίνει κι άλλη δύναμη στον Οδυσσέα, με αποτέλεσμα ο Ήρος, στο τέλος αυτής της μονομαχίας, να ψάχνει τα δόντια του κάπου ανάμεσα στα χώματα και τα αίματα. Έτσι ο Οδυσσέας κερδίζει και μάλιστα τρώει όντως λίγο από αυτό που τρώνε και οι ίδιοι μνηστήρες. Πού να ήξεραν κι αυτοί οι δόλοι σε ποιον νόμιζαν ότι έκαναν τη χάρη να φάει από το φαγητό του. Εν πάση περιπτώσει, η Πινελόπη κάνει την εμφάνισή της στην μεγάλη αίθουσα του παλατιού και είναι αφοπλιστικά όμορφη. Ναι, η Αθηνά είχε βάλει και πάλι το χεράκι της, κατά κάποιο τρόπο την είχε βοηθήσει να ετοιμαστεί, όμως και αυτό να μην είχε συμβεί, οι μνηστήρες, πιστέψτε με, θα ήταν και πάλι θαμπωμένοι από την ομορφιά της βασίλισσας της Ιθάκης. Παίρνει λοιπόν τον λόγο η Πινελόπη και αυτό που θέλει να κάνει είναι να μαλώσει τον Τηλέμαχο. Μάνα βλέπετε, γιατί να τον μαλώσει, γιατί του λέει ότι με αυτά που επιτρέπει να γίνουν στο παλάτι θα μπορούσε κάποιος από τους δύο ζητιάνους να είχε πεθάνει εκεί, μέσα στο παλάτι, και αυτό δεν θα ήταν κάτι τιμητικό και απλό. Και μπορεί η Πινελόπη να συμπεριφέρθηκε σαν κλασική μητέρα προς τον γιο της που τον μαλώνει. Ο Τηλέμαχος όμως έχει πλέον μεγαλώσει αρκετά και δεν είναι έτοιμος και δεν έχει καθόλου αντοχή για περισσότερο κήρυγμα από τη μητέρα του. Πήρε το λόγο λοιπόν και της ξεκαθάρισε σε πολύ έντονο ύφος ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει και ότι πλέον δεν είναι παιδάκι. Εκείνη δεν έδωσε συνέχεια σε αυτήν την οικογενειακή στιχομηθεία, αλλά απευθύνθηκε στους μνηστήρες. Τους είπε ότι συνήθως οι μνηστήρες γενικά
ήθιστε να φέρνουν φαγητό και αγαθά στο σπίτι της γυναίκας που θέλουν να παντρευτούν, ενώ εκείνοι κάνουν το αντίθετο. Το μόνο που κάνουν είναι να τρώνε και να πίνουν, και μάλιστα όχι τα δικά τους, αλλά την περιουσία του Οδυσσέα. Ας πούμε ότι φιλοτιμήθηκαν κάπως οι μνηστήρες μετά από αυτό, αν και αν με ρωτάτε, αυτό που ήθελαν ήταν απλά να την καλοπιάσουν, μπας και επιλέξει κάποιον από αυτούς, και τις υποσχέθηκαν ότι θα φέρουν όντως δώρα και αγαθά πλούσια στο παλάτι για χάρη της. Έτσι έκαναν, έφερναν οι υπηρέτες τους, έφερναν πράγματα, δώρα, πλούσια, αγαθά κτλ. Και δεν ξέρω αν ξαφνιάζεστε, γιατί εγώ δεν ξαφνιάστηκα όταν το διάβασα, αλλά μετά από αυτό απλά συνέχιζαν να τρώνε και να πίνουν. Λίγες στιγμές μετά, μία δούλη εκεί του παλατιού με το όνομα Μελανθό, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το μέλι και τον ανθό το όνομά της, αλλά δεν ήταν καθόλου γλυκιά και θα καταλάβετε γιατί, μίλησε στον Οδυσσέα, τον προσέβαλε ουσιαστικά και το συνέχισε ακόμα περισσότερο όταν είδε ότι ο Οδυσσέας αντιδρά. Του είπε να προσέχει τα λόγια του, γιατί αν δεν το έκανε αυτό, κάποιος πολύ πιο δυνατός από τον Ήρο που τον είχε πλακώσει προηγουμένως, θα φρόντιζε ο Οδυσσέας να μην μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του. Πού να ήξερε κι αυτή η δούλη σε ποιον μιλούσε. Ο Οδυσσέας τώρα, από τη μεριά του, δεν μπορεί να της απαντήσει όπως θα ήθελε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα αποκαλύψει την ταυτότητά του και αυτό δεν είναι ακόμα στο σχέδιο. Αυτό που μπόρεσε να κάνει όμως είναι να την απειλήσει ότι αν δεν σταματήσει να συμπεριφέρεται έτσι, θα τα πει όλα στον Τηλέμαχο που ήταν εκεί παραπέρα και καμία από τις δούλες, ούτε καν η Μελανθό, δεν θα το ήθελε αυτό. Κι όμως τα βάσανα και οι προσβολές του Οδυσσέα δεν σταματούν ούτε τώρα. Για μία ακόμα φορά η ένταση αυξάνεται, ο Οδυσσέας ή μάλλον ο Ζητιάνος αυτός ο μυστηριώδης είναι το επίκεντρο της προσοχής, μέχρι ο Ευρύμαχος να πάρει ένα σκαμνί και να το εξφενδονήσει προς τον Οδυσσέα, λες και δεν είχε φάει αρκετά πράγματα που του πετούσανε, αλλά ο Οδυσσέας εκείνη τη στιγμή κατάφερε τελευταία στιγμή να το αποφύγει. Αυτό το βλέπει ο Τηλέμαχος, ο οποίος ξέρει προφανώς ότι ο Ζητιάνος αυτός δεν είναι Ζητιάνος αλλά είναι ο πατέρας του, εκνευρίζεται και επιβάλλει την τάξη έντονα. Μετά από αυτό το περιστατικό γίνεται η καθιερωμένη σπονδή προς τους θεούς και στέλνει ο Τηλέμαχος τους μνηστήρες στα σπίτια τους έστω για το βράδυ. Η επόμενη ραψοδία ξεκινά με τις χειρουργικές κινήσεις του Οδυσσέα και του Τηλέμαχου για να είναι όλα έτοιμα για το μεγάλο φινάλε. Η πιο σημαντική ίσως κίνησή τους είναι να απομακρυνθούν όλα τα όπλα από τη μεγάλη αίθουσα. Γιατί? Για να μην έχουν κανένα διαθέσιμο όπλο οι μνηστήρες όταν δουν το τέλος να έρχεται κατά πάνω τους. Έχει τελειώσει όμως ο Οδυσσέας να γίνεται αποδέκτης προσβολών? Σε καμία περίπτωση. Είναι και πάλι η συμπαθέστατη αυτή γυναίκα, η δούλη, η Μελανθό, η οποία του τη λέει ξανά και αυτή τη φορά χρειάζεται η επέμβαση της Πινελόπης, η οποία την μαλώνει πολύ αυστηρά και την στέλνει μακριά. Και φίλες και φίλοι, ακολουθεί η πρώτη συνομιλία Οδυσσέα και Πινελόπης. Ναι, μπορεί η Πινελόπη να μην γνωρίζει ποιον έχει απέναντί της, ο Οδυσσέας όμως το ξέρει και θέλω να σταθούμε εδώ στο ότι οι δυο τους βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλον μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Φυσικά, όπως είναι λογικό, η Πινελόπη ζητά από τον Οδυσσέα να μάθει την ταυτότητά του. Αλλά όπως είναι εξίσου λογικό και πολύ σημαντικό για το σχέδιο, ο Οδυσσέας το αποφεύγει και δεν της απαντά. Βασικά απαντά, αλλά το αποφεύγει τεχνιέντος. Της απαντά ότι όλες αυτές οι μνήμες που του έρχονται στο μυαλό όταν αναλογίζεται το ποιος είναι, του φέρνουν τεράστια θλίψη και λύπη. Αντιστρέφει λοιπόν το ερώτημα και ζητά από την Πινελόπη να του πει τι συμβαίνει στο παλάτι τα τελευταία 20 χρόνια. Τα εξηγεί η Πινελόπη, του λέει μέσες άκρες για τις κρεπάλες, για τους μνηστήρες, τις προσβολές, τις σπατάλες, τελειώνει με τον λόγο της και επιμένει. Θέλει να μάθει ποιος είναι αυτός ο Ζητιάνος που έχει απέναντί της. Ο Οδυσσέας πλέον δεν έχει άλλη επιλογή, κάτι πρέπει να απαντήσει και κάνει αυτό που φαντάζεστε. Της δίνει μια ψεύτικη ιστορία με δόσεις αλήθειας και με αληθοφανή γεγονότα, όπως ακριβώς είχε κάνει και στην καλύβα του Εύμεου προηγουμένως. Τα θυμάστε, μην τα ξαναλέμε, αυτοί τα ξαναλένε, έτσι τα θυμόντουσαν και οι ραψοδοί, αλλά αυτό είναι ένα θέμα για την ανάλυση μετά στο Patreon. Μέσα σε όλα όμως όσα λέει ο Οδυσσέας στην Πινελόπη, κάτι την ταράζει και την συγκινεί πάρα πολύ. Τι ήταν αυτό? Ο Οδυσσέας της είπε ότι
Επειδή πολέμησε στην Τρία, κάποια στιγμή συνάντησε τον Οδυσσέα. Και όχι μόνο τον συνάντησε, αλλά τον φιλοξένησε κιόλας. Η Πινελόπη ναι μεν θλίβεται, αλλά θέλει να μάθει και όλα όσα γνωρίζει αυτός ο μυστηριώδης ζητιάνος για τον άντρα της και ζητά να τα μάθει με λεπτομέρειες, αλλά και με αποδείξεις για να πιστεί ότι ήταν όντως ο άντρας της εκείνος για τον οποίο γίνεται λόγος. Ο Οδυσσέας φυσικά είναι ο Οδυσσέας, οπότε δεν έχει πρόβλημα να τις παρέχει τις αποδείξεις που χρειάζεται και αυτές οι αποδείξεις δεν είναι άλλες από την περιγραφή των ρούχων που φορούσε ο Οδυσσέας, μιας και αυτά τα ρούχα, τα οποία στο άκουσμά του η Πινελόπη πείθεται αμέσως, είναι ρούχα που του είχε πάρει η ίδια παλιότερα. Ταυτόχρονα προσπαθεί να την πείσει ότι ο άντρας της θα επιστρέψει στην Ιθάκη σίγουρα, όμως η Πινελόπη είναι αρκετά απεσιόδοξη, όπως είναι λογικό. Έχει έρθει πλέον η ώρα να περιποιηθούν τον Ζητιάνο στο παλάτι όπως όριζε το έθιμο της φιλοξενίας. Και έτσι η Πινελόπη διατάζει τις γυναίκες του παλατιού να του χαρίσουν ένα λουτρό. Αυτή η οποία θα παρέχει αυτό το λουτρό στον Οδυσσέα είναι η Ευρύκλεια, η οποία ήταν μία δούλη του παλατιού, αλλά μία αρκετά ηλικιωμένη δούλη, η οποία μάλιστα παλιότερα ήταν εκείνη που μεγάλωνε τον Οδυσσέα όταν ήταν μικρό παιδάκι και μωρό, οπότε ήξερε τα πάντα για αυτόν. Και γιατί σας το λέω αυτό? Διότι κατά τη διάρκεια του λουτρού, στο οποίο ο Οδυσσέας έπρεπε να είναι γυμνός, ο ήρωάς μας ευχόταν από μέσα του να μην δει η Ευρύκλεια το σημάδι που είχε από μία παλιά επίθεση κάπρου από όταν ήταν μικρός. Γιατί αν το έβλεπε, τότε φυσικά θα καταλάβαινε ότι δεν έχει απέναντί της έναν ηλικιωμένο ζητιάνο, αλλά τον Οδυσσέα. Φυσικά, η Ευρύκλεια το βλέπει το σημάδι και το αναγνωρίζει αμέσως. Και μάλιστα αυτό που της περνά από το μυαλό είναι να ενημερώσει αμέσως την Πινελόπη. Όχι όμως. Δεν είναι ακόμα αυτό στο σχέδιο και ο Οδυσσέας τη σταματά. Και μάλιστα απόλυτος και θυμωμένος. Την απειλεί μάλιστα ότι αν πει το οτιδήποτε, δεν θα διστάσει να τη σκοτώσει. Ήταν τόσο σοβαρά πλέον τα πράγματα. Περνάει αυτή η μίνι κρίση για τον Οδυσσέα και περνάει και η ώρα. Ο Ζητιάνος κάνει το λουτρό του και τον ξαναβρίσκει η Πινελόπη, η οποία ζητά από τον Ζητιάνο συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει την κρίση με τους μνηστήρες. Για να το κάνει ακόμα καλύτερο, του ζητά να ερμηνεύσει ένα όνειρο που είχε το προηγούμενο βράδυ, το οποίο ήταν ξεκάθαρο, αν θέλετε την γνώμη μου, ότι ήταν ένα κακό σημάδι για τους μνηστήρες και ένα πολύ καλό σημάδι για την ίδια την Πινελόπη και για τον Οδυσσέα. Αυτό το καταλαβαίνει και ο ίδιος ο ήρωάς μας και μέσα από αυτήν την κουβέντα προκύπτει η απόφαση της Πινελόπης την επόμενη ημέρα να διοργανώσει έναν διαγωνισμό τοξοβολίας με τον νικητή να παίρνει για έπαθλο το χέρι της. Πρέπει επιτέλους αυτή η κατάσταση που επικρατεί τόσα χρόνια να καταλήξει κάπου. Και θα δείτε που καταλήγει πολύ σύντομα. Προς το παρόν, πάμε στην επόμενη ραψοδία. Ο Οδυσσέας εκείνο το βράδυ προσπάθησε να κοιμηθεί. Όμως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι και όλες νομίζω το πόσο δύσκολο του ήταν να κοιμηθεί, μιας και σκεφτόταν αυτά τα οποία θα συνέβαιναν την επόμενη ημέρα και σκεφτόταν και τους μνηστήρες. Και όχι μόνο τους μνηστήρες, το σχέδιό του, το δικό του και του Τηλέμαχου και τους μνηστήρες και την Πινελόπη. Πού να σε πιάσει ύπνος μετά από αυτά, αλλά όταν έχεις θεϊκή βοήθεια στο πλευρό σου, ακόμα και αυτό λύνεται εύκολα. Ολόκληρη η Αθηνά κατέβηκε να τον καθησυχάσει και να του χαρίσει έναν γλυκό ύπνο. Την ίδια στιγμή, το έτερον του ίμιση, η Πινελόπη είναι στο κρεβάτι ξάγρυπνη, καθισμένη και κλαίει. Μάλιστα, είναι τόσο πολύ λυπημένη που ο Οδυσσέας δεν έχει γυρίσει ακόμα και αύριο θα πρέπει να επιλέξει κάποιον από τους μνηστήρες για άντρα της, που φτάνει σε σημείο να παρακαλέσει τη θεά Αρτέμιδα να της πάρει τη ζωή. Ωστόσο, η νύχτα περνά και η επόμενη ημέρα ξημερώνει. Ο Οδυσσέας αναζητά θεϊκή έγκριση και έμπνευση και γι' αυτό προσεύχεται στον Δία να του δώσει κάποιον καλό ιονό. Απαντά όμως ο Δίας? Απαντά, ναι. Μέσα σε μία απόλυτα καλοκαιρινή ημέρα με ήλιο ακούγεται ένας κεραυνός. Ο Δίας έχει πλέον συμφωνήσει με αυτό που πρόκειται να συμβεί και ο Οδυσσέας νιώθει πιο έτοιμος από ποτέ. Και δεν είναι και ο μόνος που καταλαβαίνει ότι αυτός ο κεραυνός ήταν ένας ιονός. Ακόμα και μια ηλικιωμένη δούλη
μέσα στο παλάτι μπορεί να το ερμηνεύσει ως το επερχόμενο φοβερό τέλος των μνηστήρων, οι οποίοι μνηστήρες τόσα χρόνια την ταλαιπωρούσαν αρκετά και δεν κρύβει καθόλου το ότι χαίρεται για αυτό που πρόκειται να του συμβεί. Για το γλέντι των μνηστήρων, το σημερινό, το παλάτι πρέπει να ετοιμαστεί. Πέρα από τη διακόσμηση πρέπει να έρθουν και άλλα αγαθά. Και γι' αυτό καταφθάνουν στο παλάτι βοσκοί, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός μας Εύμεος, αλλά και δύο άλλοι, ο Φιλίτιος και ο Μελάνθιος. Τον θυμάστε τον Μελάνθιο? Είναι αυτός για τον οποίο σας είπα λανθασμένα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ήταν μνηστήρας, ενώ ήταν βοσκός, και ήταν και αυτός ένας από εκείνους που στο προηγούμενο μας επεισόδιο έκραζε και χλέβαζε τον Οδυσσέα. Και δεν ήταν η μόνη φορά που τον χλέβαζε, και αυτή τη φορά που τον είδε εκεί, έξω από το παλάτι, ενώ ο Εύμεος τον ρωτούσε αν του έχουν φερθεί καλά εκεί, ο Μελάνθιος αποφάσισε να τον προσβάλλει για μία ακόμα φορά. Μέσα στο παλάτι, οι μνηστήρες σχεδιάζουν και πάλι να βγάλουν τον Τηλέμαχο από τη μέση. Την προηγούμενη φορά δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ούτε και αυτή τη φορά όμως θα πάει, μιας και ο Δίας που το βλέπει αυτό στέλνει ένα ακόμα σημάδι. Έναν αετό να έχει γραπώσει ένα περιστέρι. Και ακόμα και αυτοί καταλαβαίνουν ότι βλέπουν ένα θεϊκό σημάδι, το οποίο τους κάνει να σταματήσουν οποιαδήποτε τέτοια σκέψη και κουβέντα. Ο Τηλέμαχος γυρνά από τη συνέλευση του νησιού που είχε πάει και ανακοινώνει στους μνηστήρες την πρόθεσή του, ο Ζητιάνος, δηλαδή ο πατέρας του, να φάει μαζί τους. Κάτι το οποίο, ίσως και μετά τον ιονό του Δία, οι μνηστήρες σέβονται απόλυτα και κάτι με το οποίο συμφωνούν αμέσως. Νομίζατε ότι έχουμε τελειώσει σε αυτό το σημείο με τα αντικείμενα που εκτοξεύονταν στον Οδυσσέα? Όχι. Ένας μνηστήρας από τη Σάμη, ονόματι Κτίσιπος, έχει ενοχληθεί επειδή ο Οδυσσέας, ο Ζητιάνος, τρώει το ίδιο φαγητό με τους πλούσιους, τους ευγενείς, τους μνηστήρες. Και τι κάνει ο πλούσιος, ο ευγενής, ο μνηστήρας? Παίρνει ένα κόκαλο κρέατος και το πετά στον Οδυσσέα, ο οποίος και αυτό την τελευταία στιγμή το αποφεύγει. Ο Τηλέμαχος το βλέπει αυτό. Προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμος όσο μπορεί, αλλά δεν γίνεται να μην μιλήσει και φωνάζει στον Κτίσιπο ότι έτσι και τον είχε πετύχει, θα τον σκότωνε εκείνη ακριβώς τη στιγμή με το ίδιο του το δόρυ. Μπορεί οι άλλοι να νόμιζαν ότι είχαν να κάνουν με έναν απλό Ζητιάνο, ο Τηλέμαχος όμως ένιωθε για τον πατέρα του. Ένας άλλος μνηστήρας τώρα, ο Αγγέλας, παίρνει το λόγο και παρακινεί τον Τηλέμαχο να μιλήσει στην Πηνελόπη και να την πείσει να επισπεύσει λίγο τη διαδικασία με τα δώρα και την τοξοβολία για να προκύψει επιτέλους και ο καλύτερος ανάμεσα στους μνηστήρες που θα πάρει το χέρι της Βασίλισσας. Εκεί, και ενώ οι μνηστήρες μιλούν μεταξύ τους και χαζογελάνε, η Αθηνά βάζει και πάλι το χεράκι της. Με έναν, αν με ρωτάτε, ανατριχιαστικό τρόπο, μιας και στέλνει ένα φοβερό, άκρατο γέλιο στους μνηστήρες, οι οποίοι πραγματικά κλαίνε, δακρύζουν από τα γέλια και δεν μπορούν οριακά να πάρουν ανάσα. Τον θυμάστε τον Θεοκλήμενο, τον Μάντι, αυτόν που είχε μαζέψει με το πλοίο του ο Τηλέμαχος? Είναι εκεί, βλέπει το γέλιο των μνηστήρων και καταλαβαίνει κι αυτός ότι πρόκειται και για θεϊκή παρέμβαση, αλλά και για ένα πολύ κακό σημάδι για τους ίδιους τους μνηστήρες, και λέει βεβαίως ότι έχει καταλάβει ότι το τέλος τους είναι κοντά. Την ίδια ακριβώς στιγμή, ο Τηλέμαχος κοιτά τον Οδυσσέα και απλά περιμένει ένα νεύμα του για να αναλάβουν δράση και να μπει επιτέλους μπροστά το μεγάλο του σχέδιο. Και πάμε και στη ραψοδία Φι, εκεί όπου η Πηνελόπη τη στιγμή εκείνη παίρνει το λόγο και απευθύνεται στους μνηστήρες, οι οποίοι ακόμα γελάνε. Τους ανακοινώνει ότι εκτός από τα δώρα, οι μνηστήρες θα έπρεπε να κάνουν μια τελευταία δοκιμασία για να προκύψει ο νικητής ανάμεσά τους. Αυτοί νόμιζαν μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι απλά θα έπρεπε να τις φέρουν δώρα για να επιλέξει. Όμως η Πηνελόπη τους ανακοινώνει ότι θα πρέπει να γίνει μία τοξοβολία. Όχι όμως μία απλή τοξοβολία, μία πιο σύνθετη. Θα έπρεπε να περάσουν με το βέλος τους 12 διαδοχικά πελέκια. Και αν αυτό νομίζετε ότι είναι δύσκολο, σας έχω κι άλλο, γίνεται ακόμα χειρότερο και δυσκολότερο για τους μνηστήρες. Και εδώ θα σας αφήσω για το σημερινό προ-τελευταίο επεισόδιο του επικού podcast. Όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο θα είναι το τελευταίο με την φοβερή συγκλονιστική κατάληξη της Οδύσσειας του Ομήρου.
Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι μέχρι τότε, με βρίσκετε εδώ στα social. Αν θέλετε περισσότερη μυθολογία, την βρίσκετε στο βιβλίο μου «Για όλα υπάρχει ένας μύθος», που υπάρχει και σύνδεσμος γι' αυτό στην περιγραφή. Και, όπως πάντα, μέχρι το επόμενο βίντεο, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.